Όλα τα μέτρα για το 11 και για το 12 που χρειάζονται έχουν ψηφιστεί. Ναι. Είναι νόμοι του κράτους. Εμείς δεν θα δεχθούμε νέα μέτρα πέρα από αυτά. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να ξέρω το περιεχόμενο της ομιλίας του κ. Σαμαρά. Mm-hmm. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Mm-hmm. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους νόμους, κάποιους ψηφισμένους νόμους. Με κάποιους από αυτούς εμείς έχουμε διαφωνήσει mm-hmm. και έχουμε πει ότι όταν έρθουμε στην εξουσία θα επαναδιαπραγματευτούμε όρους του μνημονίου, όπως είναι η εφαρμογή του μνημονίου. Mm-hmm. Συγγνώμη, η εφαρμογή της εφεδρείας που με ρωτήσατε προηγουμένως. Ναι, ναι. Ή η μονιμοποίηση στο χαράτσι της ΔΕΗ. Ναι. Αυτά είναι ζητήματα προς διαπραγμάτευση. Θα ήταν ούτως ή άλλως, ακόμα και αν δεν είχαμε τις εξελίξεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Αλλά αυτή τη στιγμή ισχύουν κάποιοι νόμοι και αυτοί θα πρέπει να εφαρμοστούν. Μάλιστα. Άρα είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Αυτά αφορούν μετά τις εκλογές και εφόσον έχει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία. Έτσι δεν είναι, είναι ξεκάθαρο. Άρα αυτό θα σας το έλεγα ακόμα και αν δεν είχαμε τις εξελίξεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Άρα... Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να διευκρινίσω το εξής. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με τις δηλώσεις και τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Οικονομικών, τις πολύ πρόσφατες και μετά τη Σύνοδο Κορυφής, όλα τα μέτρα για το 11 και για το 12 που χρειάζονται έχουν ψηφιστεί. Ναι. Είναι νόμοι του κράτους. Εμείς δεν θα δεχθούμε νέα μέτρα πέρα από αυτά. Ειδικά αν είναι προς την κατεύθυνση που ήδη ακολουθείτε, δηλαδή στην ίδια συνταγή με μεγαλύτερη δοσολογία. Μάλιστα. Εάν είναι στην κατεύθυνση που εμείς επιδιώκουμε, δηλαδή κυρίως ο σκέλος των δαπανών με μείωση της πατάλης, είναι κάτι που θα το επιδιώξουμε. Μάλιστα. Για το 2013 και το 2014, που είναι τα επόμενα χρόνια, υπάρχει η έκθεση της Τρόικας των εταίρων που λέει, η προθεσινή, η πέμπτη επικαιροποίηση δηλαδή, που λέει ότι αν χρειαστούν νέα μέτρα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα χρειαστούν νέα μέτρα εξαιτίας των αστοχιών της κυβερνητικής πολιτικής, αυτά υπάρχει περιθώριο να συμφωνηθούν μέχρι τα μέσα του 2012. Θα έχουν γίνει εκλογές. Η κυβέρνηση θα πρέπει να τα διαπραγματευτεί. Θα έχουν γίνει εκλογές ως τότε. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο.